Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του ένωση.gr. 5η 19 Αυγούστου σήμερα και η ΑΕΚ, να πούμε την αλήθεια, ακόμα δεν έχει συνέλθει ως οργανισμός από το κάζο του αποκλεισμού σοκ από την Βελέζ, από την Ευρώπη. Μπορεί να έγινε τέλη Ιουλίου, μπορεί να οδεύουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, αλλά δεδομένα κανείς δεν έχει καταλάβει πώς κατάφερε η ΑΕΚ να μείνει εκτός Ευρώπης από το πρώτο ζευγάρωμα στο Conference League, το οποίο θεωρητικά ήταν βατό και θα μπορούσε η ΑΕΚ να μπει τουλάχιστον σε πρώτη φάση στα play-off και να διεκδικεί σήμερα την πρόκρισή της στους ομίλους. Από εκεί πέρα καλείται να το ξεχάσει, να το ξεπεράσει. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις ενίσχυσης, τελευταία αυτή του Amrabat, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ΑΕΚ στις θέσεις πίσω από τον Center Four. Η τελευταία δοκιμή του Βλάνταν Μιλόγεβιτς τον είχε δεξιά απόντος του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει μπει για καθαρισμό στο γόνατο. Νομίζω και στο φιλικό του Σαββάτου κάπου εκεί θα δούμε τον Μαροκινό. Πιθανότατα τον Αλμπάνι αριστερά και τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς πίσω από τον Σέρχιο Αραούχο που επιστρέφει. Όμως για την ΑΕΚ βεβαίως και δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές ανάγκες. Μέχρι 31 Αυγούστου υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και θεωρώ ότι και για αποχωρήσεις που μπορεί να είναι, που μπορεί να έχουν λιγότερες πιθανότητες, θα πρέπει να κρατάμε ανοιχτό το παράθυρο αποχώρησης ποδοσφαιριστή που δεν περιμέναμε αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα όμως για την ενίσχυσή της, η ΑΕΚ ψάχνεται για το αριστερό άκρο της επίθεσης και καλά κάνει, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το δεκαήμερο η ΑΕΚ θα πρέπει να δει με μεγαλύτερη οριμότητα και τη θέση του χαφ, του οργανωτικού χαφ. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη έναν παίχτη ο οποίος θα μπορεί να εισάξει με τον Μάνταλο να διεκδικεί τη θέση στο αρχικό σχήμα και όχι απλά να είναι μια λύση όταν δεν θα παίζει ο Μάνταλος ή όταν δεν θα βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Όμως για την ΑΕΚ δεδομένα θα πρέπει να δει με μεγαλύτερη οριμότητα και το θέμα του αριστερού μπακ. Ο Χατζησαφή έχει έρθει για τη θέση του Λόπεζ, υπάρχει και ο Μιτάη, αλλά σε όσα δείγματα έχουμε από τον Χατζησαφή στα φιλικά και από τις εκτιμήσεις αυτών που τον γνωρίζουν καλά μέσα από την ΑΕΚ αμυντικά, δεν υπάρχει ίδια ισορροπία με το επιθετικό κομμάτι, κάτι που προσφέρει αντίστοιχα δεξιά ο Μισελέν. Γι' αυτό και η ΑΕΚ, είτε για τον Χατζησαφή είτε για τον Μιτάη, θα πρέπει να δει λίγο καλύτερα αυτό το θέμα, για να μην τα βρει μπροστά της όταν αρχίσει η σεζόν και δεδομένα τότε θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα, διότι δεν θα μπορεί να διορθώσει. Τώρα, τελευταίες μέρες των μεταγραφών, η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει τη δική της υπέρβαση, θα πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό και από εκεί και πέρα να πέσει το βάρος στο Βλάνταν Μιλόγεβιτς και στους παίχτες, ώστε να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή εκδοχή της νέας ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που μετά τον αποκλεισμό από τη Βελέζ υπάρχει πίεση να πάει καλά από την αρχή, δεν υπάρχει υπομονή από τον κόσμο, από τη διοίκηση, από την κοινωνία της ΑΕΚ, δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει χρόνος για να δοθεί σε αυτή την ομάδα. Καλώς κακώς η ΑΕΚ θα πρέπει να πορευτεί με αυτήν την πραγματικότητα και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά, σε μια χρονιά που έχει ξεκινήσει περίεργα και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι εκτός Champions League, ενώ είχε στόχο να μπει στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε ανέλπιστα μέτριος στα μάτς με την Bohemians. Ακόμα δεν έχει κάνει μεταγραφές, ψάχνονται στον ΠΑΟΚ για το τι παίχτες θα πάρουν και για το τι θα γίνει. Έχουμε φτάσει στις τελευταίες μέρες και ακόμα έχει ανοιχτά μέτωπα η ομάδα Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, να βάλει τους νέους παίχτες στην ομάδα και να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα για να πάρει και ψυχολογία. Διότι αν δεν πάρει ψυχολογία αυτή η νέα προσπάθεια, νομίζω ότι θα είναι καταδικασμένη πάρα πολύ νωρίς μέσα στην σεζόν. Από το ένωση.gr, καλό σας βράδυ.